Πριν. Βέβαια πριν. Είναι κάτι που δεν το συζητάω, γιατί ήταν... υπήρχε κάποιος λόγο που δεν μπορώ να το, ναι. να το πω, γιατί πήγα, δεν πήγα εγώ, αυτός με κάλεσε. Λίγο να δώσει κάτι. Γυρεύοντας να πηγαίνουμε εμείς. Σε κάλεσε, υπάρχει κάποιος, ναι, υπήρχε κάποιος λόγος που σε αυτόν τον χώρο γνώρισα πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Εκείνη την εποχή είχα το Σταμάτη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τον πρωτόπαπα, ένας μεγάλος φλαουτίστας, ο οποίος είχε βγάλει το κονσερβατουάρ της Πράγας, ήταν γιος ενός μεγάλου αρχηγού, ας πούμε, του Ελλάς, και είχε έρθει εδώ, ήταν τότε με το Δωμάζωμα, να μην λέμε, ας πούμε, λεπτομέρειες, και σε αυτόν τον άνθρωπο και τι δεν χρωστάω. Τι έκανα που δεν έγραψε αυτός. Γιατί, να φανταστείς, Σπύρο, διεύθυνα 40 όργανα. Και όλοι ψάχναν, σου λέει, ο γύφτος, ξέρει, μουσική δεν ξέρει. Και η αιτία ήταν αυτός. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς τι πράγματα, και πάρα πολλές επιτυχίες σε αυτόν. Εν τω μεταξύ, αυτό το παιδί θέλανε, λοιπόν, να μου κάνουν έναν εκβιασμό, ότι εάν δεν θα δουλέψεις το καλοκαίρι, γιατί δεν δούλευα ποτέ καλό. Αν δεν δουλέψεις, θα τον στείλουμε πίσω. Ναι. Αυτό τόσα χρόνια δεν το έχω πει. Ναι. Και αναγκάστηκα, λοιπόν, και δούλεψα, και ερχόταν στις πρόβες ένας ο Λεύ και ένας ο Χιώτης. Ερχόντουσαν και μου λέγανε παράπονα, δηλαδή, πώς το λένε, προσωπικά τους που δεν λέγονται. Και την ίδια εποχή χάσαν τη ζωή τους το χειμώνα. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Με το Λεύ, είμαι στο Green Park, που πηγαίνω εκεί που, σαν ο Σπανιόλος, και εκεί που τραγουδάω, λοιπόν, έρχεται ο Κατσορός και μου λέει, πω, τυχερέ. Μου λέει, εδώ είναι, μου είπε, λοιπόν, για το Λεύ, αλλά εγώ δεν τον κατάλαβα, εντάξει. Και όταν, δηλαδή, τελειώσω από εκεί, να πάω γιατί να με ακούσει και να με πάρει για τραγουδιστή του. Καλά. Τέλος πάντων, με διώξαν από εκεί, το ξέχασα μου. Πέρασε καιρός, πίνα, τα ένα, το άλλο, γιατί τότε είχαμε και εφευρέσεις. Εκεί στα Χαυτία, όταν πήγαινα τις βιτρίνες και έκανα πως κοίταζα, σαν κρυβόμουν και τέτοια, με αρπάζανε και με πηγαίνανε στο πρώτο τμήμα που ήταν στην οδό Λέκα. Εκεί ήταν το στεγαζότανη. Και όταν πήγαινα εκεί, σε βάζανε στο γραφείο τύπου αξιωματικού, τηλεφωνούσαν στην κεντρική Αθηνών αστυνομία και Πειραιώς και σε αφήναν κατά τις 4. Εκεί όμως είχε ζέστα και κοιμόμουν στην καρέκλα εκεί του που ήταν το... που ήταν καλύτερο και μετά δεν με πέρανε. Λοιπόν, και πήγα, λοιπόν, και μου λέει, θα έρθεις, λέει, το βράδυ να σε ακούσουν. Δούλευε στην Αθηναία και πήγα με τα πόδια εκεί. Ναι. Ναι. Ήσουν αθλητικός τύπος πάντα, έτσι. Ναι, 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 ήμουν αθλητικός τύπος. Και έπαιζα και βιολοντσέλο. Και για το βιολοντσέλο, θα σου πω κάτι για το βιολοντσέλο. Και πήγα, παιδιά, εκεί κάτω και είχα πόσες μέρες θα φάω. Εκεί ήταν ο ίος, ο Ίων ο Αλεξιάδης. Κιθάρα. Κιθάρισα. Τραγούδησα, αλλά στον άριζα, και εγώ δεν ξέρω τι. Και τον προσβάλλω και τι τον έφερε σε αυτό. Και μου λέει, έλα, λέει, την άλλη μέρα, να πάω σπίτι, ας πούμε. Και πήγα. Μου λέει, γιατί θες να κάνεις, λέει, αυτή τη δουλειά. Εγώ σ' άκουσα, λέει, αλλά τι έγινε, λέει. Μου λέει, πάρε και ένα 20, λέει, πρέπει να την αφήσει αυτή τη δουλειά. Και έφυγα και μετά με άκουσε που έκανα το δίσκο του Πλέσα. Και ποιον πήρε αυτός για τραγουδιστή ορχήστρας. Και έγινε μεγάλη φυσική. Το Τζίμι. Πήρε τον... Το Βογιατζή. Το Βογιατζή. Το Γιάννη Βογιατζή. Το Γιάννη Βογιατζή. Δεν ήταν κάτι... Σου δώσε, οικονόμησες το 20 και να τα παρατήσεις ή δεν τα παρατήσεις. Πώς είσαι, καμπιντάρι, θες να τα παρατήσεις. Όμπα. Να φανταστείς τότε, έπαιρνα με 5 δραχμές στην οδό Ίωνος. Ήταν μια ταβέρνα που εκεί με ή μακαρόνια ή φασόλια ή με σάλτσα μακαρόνια και 2 ψωμιά ήταν 2,20.
και 2 και 20 το βράδυ, 4 και 40. Και με 60 λεπτά έπαιρνε στα Στούκας, τα Έθνος, ναι, ναι, γύρω στα 6-8, με ένα ταλιράκι δηλαδή. Ήσουν αθεώς. Δυο γεύματα και τσιγάρο, έτσι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Τη μέρα σου, άρα το πλήσιμο ήταν το δίσκο. Που έπρεπε να πήγε να... τέλος πάντων. Να πούμε κάνα τραγουδάκι τώρα, για διάλεξε τι να πούμε, ποιος να πει, ο Αλέξανδρος, ο Λάκης, την πίτσα, τι θέλεις. Έχω σου πω... Θα σου πω κάτι για τον... Ο Αλέξανδρος, γιατί μετά θα πέσουμε σε ποιότητα, πολύ ποιότητα. Και ποιότητα είναι ο παπάς. Θα σου πω για τον... Αλέξανδρο, ο Αλέξανδρος είναι ένα περίεργο παιδί. Έχει γράψει τόσα πράγματα και δεν τα βγάζει στον αέρα. Αλλά έχει πάρει όμως τα δικά μου πράγματα και τα έχει κάνει με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή ξέρει να διασκευάζει, αλλά και τα δικά του τα οποία αν τα ακούσεις και δεν ξέρω πότε... Θα βγάλει να ακούσετε τραγούδια που έχει κάνει εκείνος. Διονύσης δηλαδή αυτό το είδος της μπαλάδας. Ούτε ένα, δεν θα μας πει. Ούτε ένα δικό του. Ένα τραγούδι, για κάνουμε ένα λα ματζόρε που κάνει. Έχω μια χειροβοβίδα στο σύθος μου. Που τη λένε καρδιά. Να δεις πως το έχει κάνει. Αυτό ήταν ο τρόπος που το έλεγα. Τώρα γύφτα.
μεγαλύτερη προσωπικότητα. Ένα γαλλικό που στη γλώσσα των όρων γιουφτουσιέν. Γαλλικά είναι γιουφτουσιόν. Με αξάν. Η Εύα η Τσοράπα θα είναι μαζί μας και θα το χορέψει κιόλας, έτσι. Θα μας ενοδεύσει. Δώσε εσύ το ρύθμο. Μπράβο, Εύα, μπράβο, Εύα, μπράβο. Να κοιτάξω, να το πράγμα.